Την ώρα που δεν υπάρχει ζήτηση σε ορισμένα επαγγέλματα, το επάγγελμα του διανομέα φαγητού είναι περιζήτητο, καθώς τα τελευταία χρόνια αυξάνονται επιχειρήσεις εστίασης και στο Ηράκλειο. Έρχεται ένα παλικάρι το οποίο έχει μια πρωινή δουλίτσα, δεν είναι το επάγγελμά του και γίνεται διανομέας. Δεν έχει την εμπειρία. Παίρνουν ένα παπάκι και όποιο πάρει ο χάρος. Δεν είναι πάω βόλτα με την κοπέλα μου το delivery, η διανομή. Παιδιά, ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Καταστρέφεται ένα σπίτι. Πρέπει να συνηθίσουν το κρανάκι. Και μπορεί οι μισθοί μαζί με τα φιλοδορήματα να αγγίζουν σε αρκετές περιπτώσεις τα 1000 ευρώ το μήνα, όμως από την άλλη, το επάγγελμα του Ντελιβερά κρύβει πολλούς κινδύνους για τη σωματική τους ακαιρεότητα, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για μεροκάματο τρόμου. Είναι το μεροκάματο τρόμου, όλοι το ξέρουν αυτό. Από το 2006 που κάνω αυτή τη δουλειά, είτε σαν κύρια δουλειά είτε σαν δεύτερη δουλειά, έχω τρακάρει τουλάχιστον 10 φορές. Ο κλάδος σας κινείται πολλές φορές ανάποδα στους δρόμους για να... Ναι, φυσικά. Όταν ο πολίτης πεινάει και παίρνει τηλέφωνο στο μαγαζί και σε πιέζει ο εργοδότης και σου λέει τρέχα, 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 γιατί μας έχει πάρει τηλέφωνο και μας κάνει παράπονα ο πολίτης που μετά κάθεται και λέει ότι κινούμαστε ανάποδα, είναι λογικό. Ούτε στον πόλεμο να ήμασταν. Πρέπει να είσαι νίντζα, να το πω και έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Οι ανθρώποι είναι, οι συνανθρώποι μας. Δηλαδή, άμα δεν αρχίσουμε να σεβόμαστε λίγο ο ένας τον άλλον, φαίνεται και στην κοινωνία, φαίνεται στον δρόμο. Καταλαβαίνετε, αυτό που είναι η κοινωνία φαίνεται στον δρόμο μας. Το Ηράκλειο, τι να σου πω, τα ξέρεις. Στους δρόμους πώς είναι, τα σήματα από εδώ, από εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται κατά από αντίξωες συνθήκες, με τους ίδιους να διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Παράκληση και στον εργοδότη να πει: μη δω άτομο δικό μου χωρίς κράνος. Να το πει! Πρέπει να γίνονται ελέγχοι, να σταματάνε και ονοώ νοήτο.